Αγαπητοί τηλεθεατές του Άστρα, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Θέλω την υγεία μου», όπου και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει σημαντικά θέματα για την ενημέρωση της υγείας σας. Πριν περάσουμε όμως σε αυτά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του κοινωνικού χαρακτήρα της εκπομπής μας, ήρθαμε σε επαφή με τους υπευθύνους του φορέα Κιβωτό του Κόσμου, όπου ζητήσαμε να μας πούν τις ανάγκες τους και με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε το έργο που παράγουν. Οι υπεύθυνοι λοιπόν της Κιβωτό του Κόσμου μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να δημιουργήσουν το γεωργικό σχολείο, κάτι που θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι ακριβώς σημαίνει. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να σας πω δύο λόγια για το ρόλο της Κιβωτού του Κόσμου και σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας θα έχουμε εδώ υπευθύνους από την Κιβωτό του Κόσμου που θα μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο του. Όσο εγώ κάνω την ανάγνωση για το τι ακριβώς είναι η Κιβωτός του Κόσμου, εσείς θα βλέπετε στην οθόνη σας εικόνες από την Κιβωτό του Κόσμου, αλλά και στοιχεία για το πού μπορούμε και πώς μπορούμε όλοι μας να βοηθήσουμε το έργο τους. Η Κιβωτός του Κόσμου είναι εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ειδικής μέρημνας και προστασίας μητέρας και παιδιού. Δραστηριοποιείται και απευθύνεται πρώτα και κύρια στα μικρά απροστάτευτα παιδιά, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά άλλα χωρίς γονείς που βιώνουν δύσκολες συνθήκες, παραμέληση, εγκατάλειψη, χωρίς ιατρική φροντίδα με αβέβαιο μέλλον. Σε συνεργασία με εισαγγελίες ανηλίκων, φορείς προστασίας και υπηρεσίες για τα δικαιώματα των παιδιών, αναλαμβάνει το μεγάλωμα ανηλίκων στα σπίτια φιλοξενίας που διαθέτει ανά την Ελλάδα, στην Αθήνα, Πειραιά, Βόλο, Παγωνιανή Υπήρου και Κόνιτσα και στη Χίο. Στις 27 Νοεμβρίου, το γεμάτο αγάπη και ζεστασιά, καραβάκι της Κιβωτού του Κόσμου με καπετάνιο τον πατέρα Αντώνιο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της πόλης του Βόλου. Το πρότυπο κέντρο παιδικής προστασίας φιλοξενεί σήμερα 28 αγόρια, ενώ η δυναμικότητα του σπιτιού μπορεί να φτάσει μέχρι τα 35 παιδιά. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ανατροφή των παιδιών στην ψυχοκοινωνική τους φροντίδα, καθώς και στην εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε να εξελιχθούν σε ανθρώπους ενάρετους και ικανούς να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της καθημερινής ζωής και να είναι χρήσιμοι στον πλησίον του. Στις εγκαταστάσεις του σπιτιού των παιδιών βρίσκεται το Γεωργικό Σχολείο, το οποίο έχει δύο βασικούς στόχους, να προσφέρει στα παιδιά την επαφή τους με τα ζωάκια και τη φύση και έτσι να μπορούν μέσα από αυτή τη διαδικασία να μάθουν να είναι υπεύθυνα και να νιώθουν το αίσθημα της προσφοράς. Στην πρώτη εκπομπή του Μαρτίου θα επισκεφθούμε την Κιβωτό του Κόσμου που μαζί με την κάμερα της εκπομπής μας θα παραδώσουμε όσα χρήματα έχουν συγκεντρωθεί και θα σας δείξουμε και ένα ρεπορτάζ με το έργο αυτού του φορέα της Κιβωτού του Κόσμου. Καλούμε όλους να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα το δικό μας, αυτή την κίνηση και να ενισχύσουν όσο μπορούν με ό,τι βήμα έχει ο καθένας για να βοηθήσουμε το έργο αυτών των ανθρώπων. Σε κάθε εκπομπή θα σας υπενθυμίζουμε το Μαραθώνιο Αγάπης, θα σας δείχνουμε τα στοιχεία έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε όπως είπα και πριν και με την Κιβωτό του Κόσμου και με την εκπομπή μας για να ενισχύσουμε αυτό το έργο. Μπορώ να σχεδιάζω το δικό μου μέλλον. Ξανά με στην καρδιά φωτιά. Κοιτάω το παρελθόν με χαμόγελο. Να σ' αγαπώ. Προχωρώ στη ζωή δυνατά. Και όλα αυτά γιατί κάποιοι με στήριξαν. Και συνεχίζουν να με στηρίζουν. Ο Κιβωτός του Κόσμου συνεχίζει να στηρίζει και να χτίζει τα όνειρα και τις ελπίδες των παιδιών όλου του κόσμου. Πριν περάσουμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να ακούσετε τους γιατρούς που έχουμε σήμερα στο στούντιό μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Ιασό Θεσσαλίας εφημερεύουν οι ιατροί όλο το 24ωρο με τις εξής ειδικότητες: παθολόγοι, καρδιολόγοι, γενικοί χειρουργοί, μαιευτήρες γυναικολόγοι, ορθοπαιδικοί, νεογνωλόγοι και αναισθησιολόγοι, έτσι ώστε μπορείτε σε περίπτωση ανάγκης να εξυπηρετηθείτε άμεσα με υψηλές παροχές υγείας. Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας.
Καλησπέρα και από εμάς. Ακόμα μία Πέμπτη εδώ στο στούντιο του Άστρα και στην εκπομπή Θέλω την Υγεία μου. Σήμερα καλεσμένη έχουμε την κυρία Ζωή Τσάμπουρα. Κυρία Τσάμπουρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Παπαϊωάννου. Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ με την ιδιότητά σας που είσαστε παιδίατρος νεογνωλόγος. Σωστά. Θα συζητήσουμε για ένα θέμα που αφορά τα πρόωρα νεογνά, που είναι μια ιδιαίτερη ομάδα νεογνών και πολλοί τους αποκαλούν και μικρούς μαχητές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας ερώτηση, κυρία Τσάμπουρα, που τι είναι ακριβώς ο νεογνολόγος. Είπαμε ότι είστε παιδίατρος νεογνολόγος, αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την έννοια του νεογνολόγου ακριβώς. Πείτε μας δύο κουβέντες για το ρόλο αυτό. Ο νεογνωλόγος, κυρία Παπαϊωάννου, είναι ο παιδίατρος που έχει εξειδικευθεί στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των νεογέννητων και τη φροντίδα τους γενικότερα. Βέβαια, τη μεγαλύτερη φροντίδα μας χρειάζονται τα πρόωρα νεογνά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να κάνουν ένα τελειόμενο νεογνό να χρειαστεί τη βοήθειά μας. Η αλήθεια είναι ότι τα πρόωρα νεογνά πολλές φορές μας χρειάζονται δίπλα τους να τα βοηθήσουμε, ακόμα και στην πρώτη τους ανάσα. Και στη συνέχεια η φροντίδα μας μπορεί να συνεχίζεται κατά την νοσηλεία τους στο νοσοκομείο και στο σπίτι. Είστε στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, του πυρός, αμέσως μετά το γυναικολόγο, με το που έρθει ένα έμβριο στη ζωή. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Εμείς το βλέπουμε πρώτοι, εμείς το πιάνουμε στα χέρια μας, εμείς το βοηθάμε να πάρει την πρώτη του ανάσα, να ζεσταθεί. Στην ουσία, εμείς το καλωσορίζουμε. Από εσάς εξαρτάται λοιπόν η ζωή ενός μωρού από την πρώτη στιγμή, από τα χέρια σας. Θα ήθελα να ορίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε πρόωρα μωρά. Ποια είναι τα πρόωρα μωρά, για να καταλάβει και ο απλός κόσμος? Πρόωρα είναι τα βιαστικά μωρά. Είναι τα μωρά που γεννιούνται νωρίτερα από ό,τι θα περιμέναμε. Είναι τα μωρά που γεννιούνται πριν συμπληρώσουν την 37η εβδομάδα της σκίησης. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία δεκαετία το ποσοστό των πρόωρων κετών έχει αυξηθεί ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα, που αγγίζει περίπου το 11-12%. Το γιατί έγινε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυξήθηκαν οι εξωσωματικές και οι τοκετοί από εξωσωματικές, καθώς επίσης έχουμε και αύξηση του ορίου της ηλικίας τεκνοποίησης, με αποτέλεσμα οι περισσότερες από αυτές τις σκιήσεις να είναι προβληματικές. Οπότε και τα μωρά γεννιούνται πιο γρήγορα. Ναι, φυσικά. Τώρα, όσο πιο νωρίς γεννηθούν, δηλαδή όσο πιο πρόωρα είναι τα μωρά αυτά, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να εμφανίσουν κάποια προβλήματα για τα οποία θα χρειαστεί η νοσηλεία τους στο νοσοκομείο. Συνήθως τα προβλήματά τους αυτά είναι ανάλογα και αντίστοιχα της προωρότητας. Ανάλογα πόσο πιο νωρίς βγαίνει ένα παιδί, τόσο πιο πολλά βλέπουμε τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει και πόση νοσηλεία θα χρειαστεί, έτσι δεν είναι? Βέβαια, όσο πιο πρόωρο είναι ένα παιδάκι, όσο πιο ανώριμο είναι, τόσο περισσότερα προβλήματα θεωρητικά μπορεί να εμφανίσει. Όμως, όλα τα πρόωρα δεν είναι ίδια. Έχουμε κατηγορίες πρόωρων με την έννοια το ότι άρα είναι περισσότερο ή λιγότερα πρόωρο. Για παράδειγμα, έχουμε τα όψιμα πρόωρα, είναι αυτά που λέμε μεγάλα πρόωρα, που γεννιούνται εκεί γύρω στις 34 με 37 εβδομάδες και τα οποία κατά κάποιο λόγο μας ξεγελούν, διότι τα θεωρούμε τελειόμηνα, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι και η αλήθεια είναι ότι εμφανίζουν νοσηρότητα και προβλήματα που απαιτούν να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά την νοσηλεία, την αντιμετώπιση τους και την παρακολούθησή τους. Επίσης, υπάρχουν τα μέτρια πρόωρα, αυτά που γεννιούνται στις 32 με 34 εβδομάδες, τα πολύ πρόωρα που γεννιούνται μεταξύ 28 και 32 εβδομάδων και τα εξαιρετικά πρόωρα που είναι αυτά που είναι κάτω από 28 εβδομάδες. Αξίζει να αναφερθεί το όριο βιωσιμότητας των πρόωρων. Το 2019 καθορίστηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, σύμφωνα βέβαια και με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κατώτερο όριο βιωσιμότητας να είναι στις 22 εβδομάδες. Καταλαβαίνετε, πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό, γιατί μιλάμε πια για νεογέννητα που γεννιούνται 500 γραμμάρια και κάτω. 500 γραμμάρια είναι και το κρέας που μπορεί να τρώμε σε μία μερίδα. Έτσι, μικρότερο και από τη μερίδα κρέας. Μισό κιλό κοιμάς. Έτσι, έτσι. Πόση φροντίδα μπορεί να χρειαστεί ένα τέτοιο μωρό για να επιζήσει? Πέρα από τη φροντίδα είναι και οι χειρισμοί που θα χρειαστεί. Πρέπει να είναι οι λιγότεροι,
λιγότερους χειρισμούς, όσο μπορούμε λιγότερα, λιγότερο επεμβατική όσο γίνεται, για να το αφήσουμε να οριμάσει όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Αυτά τα μωρά λοιπόν, με το που γεννηθούν, χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία, φαντάζομαι, και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Πού νοσηλεύονται αυτά τα μωρά? Με το που γεννιούνται, οι μαμάδες τους τα ψάχνουν στο χώρο. Πού είναι αυτά τα μωρά λοιπόν? Όλα τα νεογέννητα λοιπόν, που είτε η προωρότητά τους απαιτεί την νοσηλεία τους, είτε είναι τελειόμηνα που εμφανίζουν παθολογικές καταστάσεις, νοσηλεύονται σε ένα τμήμα του νοσοκομείου που λέγεται Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, και ιδιαίτερα για τους γονείς που έχουν ένα πρόωρο, ακόμα και το άκουσμα αυτού του ονόματος προκαλεί δέος και τρόμο. Η αλήθεια όμως ότι πρόκειται για ένα περιβάλλον που προσπαθεί να είναι φιλόξενο ιατρικά και όχι μόνο για τα παιδάκια τους. Διαθέτει έναν εξοπλισμό από όλες τις απαραίτητες ιατρικές συσκευές που μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα του νεογέννητου προκύπτει, και είναι στελεχωμένο φυσικά με εξειδικευμένο και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πολύ ασφαλή χέρια, να μην φοβούνται οι μαμάδες, γιατί όλες όντως και ο περίγυρος, ο οικογενειακός περίγυρος, ακόμη και η διπλανή που μπορεί να έχει γεννήσει με μία γυναίκα μαζί, με το που ακούν ότι το νεογέννητο μπήκε στη μονάδα, αμέσως τα βάφουν μαύρα. Είναι λογικό. Ο πρόωρος τοκετός από μόνο του είναι ένα ιδιαίτερα αγχωτικό γεγονός για τους γονείς. Ας μην ξεχνάμε ότι πίσω από ένα πρόωρο μωρό υπάρχουν οι πρόωρα γονείς, οι γονείς που δεν περίμεναν να γίνουν σήμερα, τώρα γονείς, που είχαν στο μυαλό τους ότι έχουν κάποιο χρονικό διάστημα για να γεννηθεί το παιδί τους. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλούς στρεσογόνους παράγοντες κατά την νοσηλεία του παιδιού τους. Τα προβλήματα υγείας του παιδιού, σε συνδυασμό με την ανησυχία και την αβεβαιότητά τους για την εξέλιξή τους, την εμφάνιση του νεογεννητού τους μέσα στη θερμοκοιτίδα, το γεγονός ότι δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν μαζί του, δεν μπορούν να το αγγίξουν, το πολύπλοκο και άγνωστο περιβάλλον της ΜΕΝ, με όλα αυτά τα μηχανήματα, τις συσκευές, τα μόνιτορ που χτυπάνε, τα σωληνάκια σε εισαγωγικά πάνω στο μωρό, όλα αυτά στρεσάρουν υπερβολικά τους γονείς, και οι γονείς στη μονάδα βιώνουν ανάμεικτα συναισθήματα. Πόνο, θλίψη, ενοχές, φόβο, άλλες φορές χαρά όταν θα ακούσουν ότι το παιδάκι τους πάει καλά. Και δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά τα συναισθήματα τα εξωτερικεύουν, και τα εξωτερικεύουν και στο προσωπικό της μονάδας, στους γιατρούς, τις ΜΕΕΣ που περιποιούνται τα μωρά τους. Και στην ουσία είμαστε εμείς εκεί όχι μόνο για να βοηθήσουμε τα νεογέννητα ιατρικά, αλλά να βοηθήσουμε και τους γονείς τους με όποιο τρόπο μπορούμε, πολλές φορές και με ψυχολογική υποστήριξη. Φαντάζομαι ότι είστε ένα μεγάλο στήριγμα για τους γονείς, και μόνο για να λύσετε και τις απορίες τους, τις καθημερινές που έχουν, σας χρειάζονται δίπλα τους συνεχώς, καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι το παιδί να διαφύγει τον κίνδυνο. Να πούμε ότι η πορεία του είναι σταθερή και μπορεί να εξελιχθεί ως ένα όριμο παιδί πια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε, ανακοινώνοντας ακόμα και τα δυσάρεστα νέα, που πολλές φορές υπάρχουν, ειδικά σε παιδιά πολύ πρόωρα, πολύ χαμηλού βάρους γέννησης. Προσπαθούμε λοιπόν ακόμα και τα πολύ δυσάρεστα νέα να τα ανακοινώσουμε με έναν όσο πιο δυνατόν γίνεται ανώδυνο τρόπο. Προσπαθούμε και πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε. Επειδή πιστεύω ότι η δουλειά σας πρέπει να είναι σε συνεργασία με τους γονείς, αντιμετωπίζετε προβλήματα συνεργασίας με τους γονείς όσον αφορά το παιδί? Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τους γονείς, χωρίς να θέλω να πω ότι φταίνε εκείνοι, φταίμε εμείς ή φταίει κάτι άλλο. Κατανοούμε το στρες τους, κατανοούμε την αγωνία τους εκείνη τη στιγμή, το φόβο τους για το παιδί τους, για το άγνωστο που περιμένει το παιδί τους, για όλα αυτά τα προβλήματα και τις παθολογικές καταστάσεις που ακούνε τους ορισμούς, τα ονόματα, αλλά δεν έχουν ιδέα τι είναι, δεν έχουν ιδέα πώς θα επηρεάσουν το παιδί τους και πώς θα εξελιχθούν. Πολλές φορές λοιπόν είναι λίγο είτε επικριτικοί μαζί μας, είτε δύσπιστοι. Συνήθως βέβαια αυτό σημαίνει τον πρώτο καιρό, ώσπου να δουν ποιοι είμαστε εκεί μέσα και τι δουλειά κάνουμε. Φαντάζομαι βρίσκονται και σε άρνηση. Μπορεί να μην θέλουν και να πιστέψουν ότι το παιδί τους διατρέχει κίνδυνο, βέβαια, ότι έχει προωρότητα, ότι δεν είναι ένα τέλειο βρέφος. Και
Μπορεί να είναι πολλοί από αυτούς που έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ για να κάνουν ένα παιδί. Πιστεύω ότι αυτοί είναι που θα το δεχτούν πιο δύσκολα, ότι μπορεί να αποτύχουν ακόμη μία φορά να έχουν ένα μωρό τέλειο στην αγκαλιά τους. Έτσι, έτσι. Ειδικά οι γυναίκες που έχουν κάνει πολλές εξωσωματικές, που είναι σε μια ηλικία άνω των 40, που νιώθουν ότι τα περιθώρια τους στενεύουν. Αυτές οι γυναίκες έχουν κρεμαστεί από αυτή την εγκυμοσύνη. Είναι μια πολύτιμη κοίηση, ένα πολύτιμο παιδί. Δεν θέλουν τίποτα μα τίποτα να πάει στραβά. Και όταν ξαφνικά βρίσκονται μέσα στη μονάδα εντατικής νοσηλείας με το μωρό τους να κινδυνεύει από κάτι που δεν ξέρουν ούτε οι ίδιες, από κάτι που δεν μπορούν να τους πούν και οι γιατροί ακριβώς ή να επιβεβαιώσουν ότι όντως θα πάρουν ένα γερό μωράκι από εκεί μέσα, είναι λογικό ο κόσμος να γκρεμίζεται, να τους έρχονται τα πάνω κάτω και να αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά σας λέω, ευτυχώς είναι παροδικό. Δηλαδή, αντιμετωπίζοντα το πρώτο σοκ της προωρότητας, σκέφτονται λογικά, συζητούν και με άλλους γονείς εκεί στο επισκεπτήριο που έρχονται και βλέπουν, μαθαίνουν την καλή εξέλιξη διαφόρων άλλων παιδιών ή βλέπουν του διπλανού παιδιού την καλή εξέλιξη και παίρνουν λίγο θάρρος και κουράγιο και κάνουν υπομονή ώσπου να βγει και το δικό τους το μωράκι από τη μονάδα. Ας περάσουμε, κυρία Τσάμπουρα, στο δεύτερο στάδιο, μετά την νοσηλεία. Θέλω να μας πείτε επιγραμματικά κάποια προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν για να γνωρίζουν και οι γονείς, οι ενδυνάμοι γονείς ή οι γονείς που έχουν όντως νεογνά στο σπίτι προώρα. Τι μπορεί να εμφανίσει ένα νεογνό στο σπίτι, τι θα πρέπει να προσέχουν, ποια είναι τα προβλήματά τους, ποια θα αντιμετωπίσουν εξ αρχής με το που θα γεννηθεί ένα παιδί και ποια στην πορεία μετέπειτα. Θα πρέπει να έχει ειδική φροντίδα, φαντάζομαι, και στο σπίτι αυτό το παιδί. Σίγουρα, σίγουρα. Η έξοδος ενός προώρου νεογνού από τη μονάδα, δεν διασφαλίζει ότι αυτό το παιδάκι θα πάει στο σπίτι του και θα είναι καλά και θα συμπεριφέρεται όπως ένα τελειόμενο. Για πολλά από αυτά τα νεογέννητα υπάρχουν προβλήματα μακροχρόνια που έχουν ιδιαιτερότητες και που απαιτούν αντιμετώπιση και παρακολούθηση από ένα εξειδικευμένο άτομο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο παιδίατρος. Ο ρόλος του παιδιάτρου αυτού είναι πολύ σημαντικός, γιατί, όπως είπα, τα προβλήματα των παιδιών αυτών έχουν ιδιαιτερότητες, απαιτούν ειδική γνώση και εμπειρία για την παρακολούθησή τους και πολλές φορές, πέραν από τον παιδίατρο, χρειάζεται η συνδρομή και συνεργασία με είτε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, π.χ. ορθοπαιδικούς, παιδοχειρουργούς ή ακόμη και με άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως είναι ένας φυσιοθεραπευτής. Ο ρόλος του παιδιάτρου είναι πολύ κρίσιμος. Επιβλέπει, παρακολουθεί και συντονίζει όλες αυτές τις συνεργασίες για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Λειτουργείτε λοιπόν ως ομάδα, είστε μία ομάδα που είστε καταρτισμένοι για να μπορέσετε να βοηθήσετε το παιδί από την αρχή μέχρι και το τέλος όσο χρειαστεί για τα πρώτα του βήματα, να είναι σωστά τα βήματα. Έτσι, έτσι. Το κυριότερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά αυτά είναι η θρέψη. Δηλαδή, τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη θρέψη και ανάπτυξη των πρόωρων νεογνών, γιατί διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα της θρεπτικής τους υποστήριξης έχει άμεσες και απότερες συνέπειες για την υγεία τους. Τα περισσότερα πρόωρα νεογνά γεννιούνται με καλή ενδομητρία θρέψη. Όμως, μετά τη γέννησή τους, εξαιτίας όλων αυτών των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν μέσα στη μονάδα, εμφανίζουν δυστροφία και βγαίνουν από το νοσοκομείο ελιποβαροί. Η συχνότητα της δυστροφίας μετά την έξοδο αγγίζει το 77%, φανταστείτε, στα νεογνά κάτω του ενός κιλού και συνήθως τα ακολουθεί μέχρι την ηλικία εκεί των 18 μηνών. Στόχος μας, επομένως, είναι η CTC να τους δώσει όχι μόνο τις επαρκείς θερμίδες, αλλά και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αύξησής τους. Αν τα βρέφια αυτά βγουν από το νοσοκομείο και πίνουν μητρικό γάλα, τότε εμείς σε αυτά δεν κάνουμε καμία παρέμβαση. Όμως, για τις περιπτώσεις εκείνες που οι μανούλες είτε δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το μητρικό γάλα, είτε αυτό δεν είναι επαρκές, υπάρχουν στο εμπόριο ειδικά τροποποιημένα γάλατα με τα οποία μπορούμε να ταΐσουμε αυτά τα μωρά. Συνήθως, μετά την εξοδό τους, προτιμούμε μία φόρμουλα, ένα ειδικό γάλα, το post-discharge, δηλαδή που είναι γάλα για μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, το οποίο διαφέρει από τα γάλατα των τελειωμήνων, γιατί είναι εμπλουτισμένο σε πρωτεΐνες, ασβέστιο, φωσφόρο, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την ταχύτατη ανάπτυξη των προώρων. Δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η κατάλληλη διάρκεια χορήγησης του γάλατος αυτού,
Κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να δίνεται μέχρι την 44η εβδομάδα μετά τη σύλληψη ή και την 52η εβδομάδα. Ενώ στη συνέχεια μετά από αυτό περνάμε σε ένα τροποποιημένο γάλα τελειομήνων. Η παρακολούθηση της σωματικής αύξησης των παιδιών αυτών γίνεται με παρακολούθηση ανθρωπομετρικών μεθόδων, την περίμετρο κεφαλής τους, το βάρος σώματός τους, το μήκος σώματος, τα οποία τοποθετούμε σε ειδικές καμπύλες προώρων με βάση τη διορθωμένη τους ηλικία. Ως διορθωμένη ηλικία ορίζουμε την ηλικία που προκύπτει αν από τις 40 εβδομάδες που θεωρούμε ως τελειώμενη ωριμότητα αφαιρέσουμε την ηλικία μετά τη σύλληψη ενός νεογέννητου. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πείτε λοιπόν ότι ένα νεογέννητο γεννήθηκε στις 32 εβδομάδες και τώρα έχουν περάσει 3 μήνες από τη γέννησή του. 3 μήνες εννοώντας 12 εβδομάδες. Αν λοιπόν προσθέσουμε 32 και 12 θα μας κάνει 44 εβδομάδες. Αυτό αν το αφαιρέσουμε από τις 40 σημαίνει ότι η διορθωμένη ηλικία αυτού του παιδιού είναι 4 εβδομάδες, ενός μηνός δηλαδή. Α, πολύ ενδιαφέρον. Αυτό δεν το γνώριζα και φαντάζομαι να το γνωρίζουν και οι περισσότεροι γονείς. Οι γονείς αναγκάζονται και το μαθαίνουν από τις επαγγελματίες υγείας, από τον παιδίατρό τους. Οι γονείς που έχουν πρόωρα παιδάκια το γνωρίζουν. Όσον αφορά την αύξηση, ο στόχος μας είναι να θρέψουμε αυτά τα παιδιά και να πετύχουμε το λεγόμενο catch-up. Το catch-up θα πει να φτάσει ένα πρόωρο παιδάκι, το βάρος ενός παιδιού στην ίδια ηλικία με αυτό το οποίο παιδάκι όμως δεν ήταν πρόωρο. Αυτό δεν γίνεται γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε. Το catch-up στο βάρος το φτάνουν περίπου σε ηλικία 2 ετών, στην περίμετρο κεφαλής περίπου σε ηλικία 18 μηνών και στο μήκος σώματος περίπου στην ηλικία των 3 ετών. Κάποτε η πρακτική για το catch-up ήταν να γίνει πολύ γρήγορα και τα βρέφη να πάρουν γρήγορα βάρος. Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες, μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η γρήγορη αύξηση του βάρους συνδυάζεται με γρήγορη εναπόθεση και αυξημένη εναπόθεση λίπους. Και όπως ξέρουμε, αυτή η αυξημένη εναπόθεση λίπους στη βρεφική ηλικία σχετίζεται με τα λεγόμενα νοσήματα φθοράς που εκδηλώνονται στην ενήλικο ζωή. Για παράδειγμα, σαχαρόδη διαβήτης, υπερλιπιδημία, παχυσαρκία, αρτηριακή υπέρταση. Πέρα από το γάλα, υπάρχουν και στερεές τροφές. Ο χρόνος εισαγωγής τους, εφόσον η κλινική και νευρολογική κατάσταση του παιδιού το επιτρέπει, δηλαδή κρατάει καλά το κεφάλι, μπορεί να βρίσκεται σε καθιστή θέση, ξεκινάνε στον έκτο μήνα της ζωής, όπως και στα τελειόμηνα, με βάση δηλαδή τη χρονολογική τους ηλικία. Όσον αφορά τώρα τα συμπληρώματα διατροφής που χορηγούμε σε αυτά τα παιδιά, είναι συμπληρώματα σιδήρου, γιατί λόγω της ταχείας τους αύξησης, λόγω της ανεμίας της προωρότητας που φυσιολογικά συμβαίνει, έχουν αυξημένες ανάγκες σιδήρου. Γι' αυτό λοιπόν τους χορηγούμε από το στόμα ένα συμπλήρωμα σιδήρου για περίπου όλο το πρώτο έτος της ζωής τους. Και φυσικά πρέπει να ελέγχουμε συχνά τον αιματοκρίτη και τη φεριτίνη τους. Επίσης, όπως και σε πολλά τελειόμηνα, χορηγούμε και βιταμίνη D ως συμπλήρωμα και αυτή μέχρι το πρώτο έτος της ζωής. Οπότε, κυρία Τσάμπουρα, από ό,τι κατάλαβα, μέχρι τα 2 έτη μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την καλή σωματική του αύξηση. Πράγματι, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι είναι. Τι άλλο θα πρέπει να προσέχει, κυρία Τσάμπουρα, ο παιδίατρος στη φροντίδα αυτών των παιδιών και τι άλλα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουν στο σπίτι? Ένα κύριο σημείο στη φροντίδα αυτών των βρεφών που πρέπει να προσέξει ο παιδίατρος είναι οι εμβολιασμοί. Όπως ξέρουμε, τα μητρικά αντισώματα περνούν από το πλακούντα κατά τις τελευταίες 4 με 6 εβδομάδες της κοίησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα πρόωρο έρχεται στον κόσμο με ένα ανώρυπο ανοσοποιητικό. Όμως η ικανότητα να απαντά στην είσοδο ενός αντιγόνου ήδη είναι έτοιμη από τη 14η εβδομάδα κοίησης, άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η ικανότητα αυτών των βρεφών να απαντάνε στην είσοδο ενός αντιγόνου είναι παρόμοια με τον τελειομήνων. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στον εμβολιασμό, να μην τον καθυστερήσουμε και να ξεκινήσουμε κανονικά τα εμβόλια, όπως σε όλα τα τελειόμηνα, με βάση τη χρονολογική τους ηλικία. Οι δόσεις είναι ίδιες και γίνονται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Δεν κόβουμε καμία δόση και τις κάνουμε έτσι όπως πρέπει. Ιδιαίτερη προσοχή και λόγω της εποχής πρέπει να δώσουμε για τον ιό της γρίπης. Όλα τα νεογέννητα βρέφη και ειδικά τα πρόωρα
πάνω από την ηλικία των 6 μηνών θα πρέπει να εμβολιαστούν και αυτά και το περιβάλλον τους. Επίσης, μεγάλη προσοχή στην ανοσοποίηση κατά του κοκκίτη. Και υπάρχει ένας ιός που προσβάλλει ιδιαιτέρως τα πρόωρα, είναι ο λεγόμενος ιός του αναπνευστικού συγκητίου ή ιός RSV. Ο ιός αυτός είναι ένας ιός που προκαλεί σε όλα τα τελειόμηνα νεογνά, σε όλα τα βρέφη, λίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού, όμως για τα πρόωρα μπορεί να είναι να προκαλέσει πάρα πολύ βαριά λίμωξη που μπορεί να χρειαστούν και μηχανική υποστήριξη. Είναι λοιπόν ένας πολύ επικίνδυνος ιός και για το λόγο αυτό υπάρχει εμβόλιο που γίνεται μόνο στα πρόωρα νεογνά σύμφωνα με τις συστάσεις της Ελληνικής Νεογνωλογικής Εταιρείας. Είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα, γίνεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα εμβόλια, δεν επηρεάζει τις δόσεις τους και μπορεί να γίνει άνετα εκεί που πρέπει. Τώρα θα σας πω δύο λόγια εν συντομία για τα προβλήματα που μπορεί να έχει ένα πρόωρο βρέφος στο σπίτι. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν προβλήματα που αφορούν την όραση. Επειδή το πρόωρο νεογνό έρχεται στον έξω κόσμο με ένα ανώριμο οπτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να οριμάσει αναγκαστικά μέσα στη μονάδα νεογνών και μέσα σε κάποια βεβαιωμένη κλινική εικόνα που μπορεί να έχει, τα νεογέννητα αυτά μπορεί να αναπτύξουν μια πάθηση που λέγεται αμφιλιστροειδοπάθεια της προωρότητας, που σημαίνει δηλαδή ότι η εγκύωση του αμφιλιστροειδή χιτώνα του ματιού δεν ολοκληρώνεται έτσι όπως πρέπει. Υπάρχει βέβαια πρωτόκολλο παρακολούθησης των παιδιών αυτών όσο βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, αλλά η παρακολούθησή τους συνεχίζεται και όταν πάνε στο σπίτι για να εντοπιστούν τα μάτια που είναι ύποπτα για μια κακή εξέλιξη και να εφαρμοστεί φυσικά εγκαίρως η θεραπεία που μπορεί να είναι είτε μια κρυοπηξία είτε μια χειρουργική αποκατάσταση. Εκτός αυτού, τα βρέφη που έχουν την αμφιλιστροειδοπάθεια της προωρότητας έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για άλλες επιπλοκές και οφθαλμολογικά προβλήματα όπως είναι στραβισμός, μειωμένη οπτική οξύτητα, μυωπία. Επίσης, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις προώρων που έχουν σοβαρά εγκεφαλικά προβλήματα. Επειδή λοιπόν το οπτικό σύστημα κατά 80% βρίσκεται στον εγκέφαλο, πολύ πιθανόν να επηρεάσει και την οπτική οξύτητα αυτών των παιδιών. Να υπάρχει δηλαδή εμπλοκή της όρασης. Μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, την οφθαλμοκλινική τύχη ικανότητα να έχουμε ένα στραβισμό. Την ικανότητα ευκρίνωσης όρασης, να έχουμε διαταραχές στην οπτική οξύτητα. Την αντίληψη του χώρου, διαταραχές στην περιφερική όραση. Και κάποιες άλλες ανομαλίες διχλαστικές, όπως είναι η μυωπία ή η υπερμετροπία. Για το λόγο αυτό, η εκτίμηση θα πρέπει να γίνεται από έναν εξειδικευμένο παιδοφθαλμίατρο, έμπειρο στην εκτίμηση αυτών των καταστάσεων, και θα πρέπει να είναι η παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα βέβαια και με την κατάσταση του κάθε παιδιού. Επίσης, πολλά βρέφη που νοσηλεύτηκαν σε μονάδες νεογνών, ειδικά τα πολύ πρόωρα, εμφανίζουν προβλήματα ακοής. Ο έλεγχος, ανεξάρτητα από το screening που θα γίνει πριν την έξοδό τους, πρέπει να συνεχίζεται και μετέπειτα, διότι πολλά από τα μακροχρόνια προβλήματα που αφορούν την ακοή δεν εμφανίζονται άμεσα, αλλά εμφανίζονται μετά το δεύτερο με τέταρτο έτος της ζωής και γι' αυτό το λόγο ο έλεγχος πρέπει να είναι μέχρι εκείνη την ηλικία. Επίσης, τα πρόωρα μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα από το πεπτικό. Κυριότερο πρόβλημα είναι η γαστροσοφαγική παλινδρόμηση. Είναι κάτι που το έχουν και οι ενήλικες και ο περισσότερος κόσμος ξέρει τι είναι αυτό. Είναι η παλινδρόμηση περιεχομένου του στομάχου προς τον ισοφάγο. Σημαντικός παράγοντας γι' αυτό είναι η προωρότητα από μόνη της, αλλά όχι μόνο. Διάφορες παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα νεογέννητο στη μονάδα, όπως η χρόνια πνευμονική νόσος, συγγενείς και επίκτητες ανομαλίες του πεπτικού σωλήνα, όλα αυτά είναι προδιαθεσικοί παράγοντες. Τα βρέφη αυτά παρουσιάζουν επεισόδια αναγωγών, εμέτων, μετά τη σύτηση ή κατά τη διάρκεια της σύτησης, με έντονο κλάμα και μάλιστα η βαριά παλινδρόμηση μπορεί να έχει κάποιες πολύ επώδυνες επιπλοκές, όπως είναι η ισοφαγίτιδα με αιματέμεση, η σιδηροπενική ανεμία και η στασιμότητα βάρους το κυριότερο. Όσον αφορά την αντιμετώπιση, την ήπια γαστροσοφαγική παλινδρόμηση την αντιμετωπίζουμε συντηρητικά, με μικρότερα και συχνότερα γεύματα για να αποφεύγεται η διάταση του στομάχου και κατ' επέκταση παλινδρόμηση, με καλό ρέψιμο των βρεφών αυτών
για να αποφεύγεται η πλήρωση του στομάχου με αέρα που θα έχει σαν επακόλουθο τη διάταση και την παλινδρόμηση και με τη σωστή στάση στο κρεβατάκι τους. Βέβαια, η μέτρια και η σοβαρή ΓΟΠ χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή και σπάνια και χειρουργική αντιμετώπιση. Ένα άλλο πρόβλημα που αφορά το αναπνευστικό σύστημα των προώρων είναι οι άπνεις της προωρότητας, οι οποίες συνήθως ξεκινούν από τη μονάδα νεογνών, από την οσηλεία τους μέσα στη μονάδα και η συχνότητά τους είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία. Δηλαδή, όσο χαμηλότερη ηλικία κύησης και ηλικία γέννησης, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν άπνιες προωρότητας. Ένα κύριο πρόβλημα όμως των προώρων που μπορεί να τα ακολουθεί στο σπίτι και ίσως και στην σχολική ηλικία, είναι η χρόνια πνευμονική νόσος ή αλλιώς βροχοπνευμονική δυσπλασία. Η νόσος αυτή προκαλείται από πολλούς παράγοντες που έχουν σαν αποτέλεσμα διαταραχή της ανάπτυξης των πνευμών. Διακρίνεται σε ήπια όταν τα παιδιά δεν έχουν ανάγκες οξυγόνου στο σπίτι, σε μέτρια όταν οι ανάγκες οξυγόνου στο σπίτι δεν ξεπερνούν το 30% και σε βαριά όταν χρειάζονται πάνω από 30% οξυγόνου στο σπίτι. Θα μου πείτε πώς παίρνουν αυτά τα παιδιά το οξυγόνο στο σπίτι. Το παίρνουν με ειρηνικές κάνουλες. Οι γονείς εκπαιδεύονται στην παρακολούθηση της καλής οξυγόνωσής τους με τη χρήση ενός μόνιτορ, γιατί οι υποξίες μπορεί να έχουν επιπλοκές όσον αφορά την καρδιά και τους πνεύμονες του παιδιού. Ο χρόνος αποδέσμευσης από το οξυγόνο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η σωματική αύξηση και την ύπαρξη και άλλων προβλημάτων και γίνεται σταδιακά περίπου σε 4 με 6 εβδομάδες. Όμως, ακόμα και αν τα παιδιά αυτά δεν χρειάζονται οξυγόνο στο σπίτι, συνήθως παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, που είναι είτε διουρητικά, βροχοδιασταλτικά, είτε στεροειδή από το στόμα, και θα πρέπει να προσέχουμε για όσο διάστημα παίρνουν αυτή την αγωγή, να κάνουμε εργαστηριακό έλεγχο για την παρουσία τυχόν επιπλοκών από τα φάρμακα αυτά. Για το τέλος, άφησα το πιο δύσκολο κομμάτι. Αφορά τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές που μπορεί να εμφανίσει ένα πρόωρο νεογνό. Πριν την έξοδο από τη ΜΕΝ, πρέπει να γίνει σε αυτό το νεογνό μια καλή νευρολογική εκτίμηση. Αν υπάρχουν προβλήματα, επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλική αιμορραγία ή έμφρακτο, πρέπει να γίνει μια μαγνητική, καθώς επίσης και μια φυσιοθεραπευτική εκτίμηση για να καθοριστεί η νευρολογική εικόνα του βρέφους και να προγραμματιστεί η αντιμετώπιση των τυχόν ελλειμμάτων ή παθολογικών καταστάσεων και φυσικά η παρακολούθησή τους. Νεογνά που είναι υψηλού κινδύνου για τέτοιου είδους νευροαναπτυξιακές διαταραχές είναι αυτά που γεννιούνται κάτω από την ηλικία των 32 εβδομάδων και κάτω από 1500 γραμμάρια, αυτά που εμφάνισαν εγκεφαλική αιμορραγία, έμφρακτα ή σπασμούς, τα νεογνά που εμφάνισαν υπερχοληρυθμία στα όρια της αφημή και άλλες περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι στα πολύ χαμηλού βάρους γέννησης νεογνά, αναπτυξιακές διαδικασίες που αφορούν την εξέλιξη του κεντρικού νευρικού συστήματος γίνονται άτυπα, δηλαδή όχι ενδομήτρια όπως θα έπρεπε. Όπως ορίζει δηλαδή η φύση και κάτω από την επίδραση βλαπτικών παραγόντων και βιολογικά αλλά και περιβαλλοντικών. Η έγκαιρη διάγνωση αυτών των διαταραχών λόγω της πλαστικότητας που έχει ο εγκέφαλος των βρεφών τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής, μπορεί να μειώσει τη βαρύτητα αυτών των βλαβών και να βοηθήσει πάρα πολύ στην καλή εξέλιξη του παιδιού. Εδώ έρχεται να μας βοηθήσει η πρώιμη παρέμβαση που τα τελευταία χρόνια άρχισε να εφαρμόζεται σε κάποιες μονάδες νεογνών. Είναι γνωστό ότι οι περιβαλλοντικές επιδράσεις οδηγούν σε μεταβολές στην κατανομή και τη λειτουργία των συνάψεων και επηρεάζουν την δομή του εγκεφάλου. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές γίνονται σε καθορισμένες χρονικά κρίσιμες περιόδους, μέσα στις οποίες αν εμείς δράσουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε τον εγκέφαλο να μάθει καινούργια πράγματα και να ξεπεράσει αυτές τις καταστάσεις. Τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να εμφανίσει ένα πρόωρο νεογνό είναι κινητικές διαταραχές που αφορούν την λεπτή και την αδρή κινητικότητα και εγκεφαλική παράλυση, αισθητηριακές διαταραχές που αναφορούν την όραση και την ακοή, όπως σας είπα, διαταραχές στις γνωστικές δεξιότητες, μαθησιακά προβλήματα, διαταραχές συμπεριφοράς,
σύνδρομο υπερκινητικότητας, το λεγόμενο αντεχαντέ. Όλα αυτά που ακούσαμε, κυρία Τσάμπουρα, ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ποια θα θέλετε όμως να είναι το μήνυμα που θα απευθύνεται στους γονείς αυτών των παιδιών? Θα ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά, ανεξάρτητα από το αν ήταν πολύ ή λίγο πρόωρα, αν είχαν σοβαρά ή όχι προβλήματα, είναι παιδιά που από πολύ μικρά, από την πρώτη τους αναπνοή, αναγκάστηκαν να κινητοποιήσουν όλο τους το δυναμικό και να παλέψουν για την επιβίωσή τους με όσο το δυνατόν λιγότερα ελλείμματα. Οι γονείς λοιπόν, με τη συνεργασία όλων των συνεργαζόμενων ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας, θα πρέπει να συνεχίσουν το έργο αυτό που άρχισαν τα παιδιά τους. Και ειδικά στη σημερινή μας εποχή, που έχουμε μία ομάδα από πολλούς καταρτισμένους ανθρώπους, όπως φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές, που όλοι μαζί μπορούν να συνεργαστούν, με το στόχο φυσικά να είναι μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τα παιδιά αυτά και φυσικά για την οικογένειά τους. Οπότε, για να ανακεφαλαιώσουμε, οι μικροί μαχητές, όπως προείπαμε στην αρχή, θα μπορούν να βγουν και νικητές αν έχουν δίπλα τους έμπειρα κρατατισμένους επιστήμονες, οι οποίοι σε συνεργασία θα βοηθήσουν το καλύτερο για το παιδί. Θα κάνουν ό,τι καλύτερο για το παιδί και για τους γονείς φυσικά στο σπίτι. Έτσι, όπως το λέτε ακριβώς. Κυρία Τσάμπουρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ήταν τιμή μου που σας είχα σήμερα στο στούντιο. Εμείς μπορούμε να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ξανά κοντά σας. Το κτηματομεσητικό γραφείο B. Pappas είναι μέλος του ελληνικού δικτύου B. Real Estate με 25 γραφεία σε όλη την Ελλάδα και ένα επιτελείο 150 συμβούλων ακίνητης περιουσίας. Η B. Pappas, ξεπερνώντας τα στενά όρια του μεσητικού γραφείου, σας παρέχει στοχευμένα, εύκολα και γρήγορα ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών. B. Pappas, στη Λάρισα.
Ουζερή Αφροδίτη, στα παλιά του Βόλου. Ελάτε να απολαύσετε τους παραδοσιακούς μεζέδες όλους στα Κάρβουνα. Ποικιλία μεζέδων και φρέσκα ψάρια θα βρείτε ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα πιάτα. Σας περιμένουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν στο στούντιο από το διαφημιστικό διάλειμμα και έχω τη χαρά σήμερα να έχω κοντά μου τον κύριο Κωνσταντίνο Κόκαλη. Κύριε Κόκαλη, καλησπέρα. Είστε γενικός χειρουργός στο Ιασό Θεσσαλίας και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ταλαιπωρεί πολλούς ασθενείς που έχουν μπει στο χειρουργείο. Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για τις σκύλες και ειδικότερα για τις μετεγχειρητικές σκύλες που είναι πολύ συχνή, νομίζω. Νομίζω ότι ταλαιπωρεί πολύ κόσμο που έχει ήδη χειρουργηθεί σε εκείνη και την περιοχή. Ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω και είναι για να καταλάβει και ο απλός κόσμος τι είναι κύλη, τι ονομάζουμε, τι προσδιορίζουμε ως κύλη και ειδικότερα με την χειρητική κύλη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πρόπτωση ενός πλάχνου της κοιλιάς μέσα από ένα ευένδοτο, από ένα ευαίσθητο σημείο του κοιλιακού τυχώματος. Η κύλη του κοιλιακού τυχώματος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς. Οι πρωτογενείς κύλες είναι κύλες που προκύπτουν σε κάποιο σημείο ευένδοτο, όπως προείπα, που υπάρχει ήδη από τη γέννα μας, από την ανατομία μας. Τέτοιες περιοχές είναι η βουβονική περιοχή, ο ομφαλός ή η μέση γραμμή στο επιγάστριο και έτσι έχουμε τις γνωστές σε όλους βουβονοκύλη, ομφαλοκύλη και κύλη της λευκής γραμμής. Αυτές είναι οι πρωτογενείς κύλες. Άλλα ευαίσθητα σημεία όμως μπορεί να προκύψουν στην πορεία της ζωής του ασθενούς μετά από ένα τραυματισμό του κοιλιακού τυχώματος, μετά από ένα τροχιό ατύχημα, αλλά η πιο συνηθισμένη αιτία τραυματισμού και δευτερογενώς αναπτυσσόμενο σημείο ευαίσθητο στο κοιλιακό τύχωμα είναι μετά από ένα χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα. Ο χειρουργός λοιπόν τι κάνει, εμείς τι κάνουμε όταν χειρουργούμε, π.χ. κάνουμε μια κολεκτομή ανοιχτά, κόβουμε το κοιλιακό τύχωμα. Καταστρέφουμε, πρέπει να πούμε εδώ πέρα, τους ιστούς του κοιλιακού τυχώματος και στο τέλος, αφού γίνει το χειρουργείο, ράβουμε, κλείνουμε πάλι το κοιλιακό τύχωμα. Αυτό το σημείο ολοποιείται, δημιουργείται μια ουλή, η οποία όμως θέση και πλέον ουλή δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο δυνατή και ισχυρή όσο ήταν το αρχικά το κοιλιακό τύχωμα προτού επενεύει ο χειρουργός. Έτσι έχουμε λοιπόν μια δευτερογενή ευέρδοτη θέση που όταν προκύπτει μια κύλη προκύπτει, την ονομάζουμε δευτερογενή κύλη ή μετεχειρητή κύλη, κύλη όπως θα την αναφέρουμε εδώ και πέρα. Εδώ μπορούμε να δείξουμε και την πρώτη εικόνα όπου φαίνεται είναι μια τυπική κύλη με το χάσμα, την τρύπα στο κοιλιακό τείχωμα μέσα από το οποίο προβάλλει το σπλάχνο, στην προκειμένη περίπτωση μια εντερική έλικα η οποία περιβάλλεται από τον σάκο της κύλης. Να σας ρωτήσω, γιατρέ μου, πώς δημιουργείται μία κύλη και ειδικά μία μετεγχειρητική κοιλιοκύλη? Εδώ μπορούμε να δείξουμε τη δεύτερη εικόνα, θα πρότεινα, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος την ανατομία του κοιλιακού τυχώματος. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, μία ασθενή, είναι κομμένη εγκάρση και κοιτάμε από πάνω, στο βάθος μπορούμε να δούμε τα πόδια της ασθενούς και από κάτω βλέπουμε τα σπλάχνα, το έντερο, που περιβάλλεται από το κοιλιακό τείχωμα. Το κοιλιακό τείχωμα κυρίως αποτελείται από μύες, τους δύο ορθούς κοιλιακούς στη μέση και τους τρεις λοξούς
κοιλιακούς δεξιά και αριστερά, οι οποίοι περιβάλλονται από τις απονευρώσεις τους. Οι μύες είναι υπεύθυνοι για την κίνηση, την περιστροφή του κορμού και όταν θέλουμε να σηκωθούμε, και η απονεύρωση συγκρατεί τα πάντα, συγκρατεί τα σπλάχνα μέσα στην κοιλιά, αλλά βοηθάει επίσης την κίνηση, γιατί οι μύες αγκυρώνονται επάνω στις απονευρώσεις και έτσι μπορούμε να κινήσουμε τον κορμό μας. Πώς δημιουργείται λοιπόν μια κύλη, όταν μια μεταχειρητική κοιλιοκύλη. Όταν λοιπόν κόψουμε την απονεύρωση, κόψουμε το ύφασμα, ας το πούμε έτσι, του κοιλιακού τυχώματος και το ξαναράψουμε, είπαμε αυτό το σημείο είναι ευαίσθητο πλέον και μπορεί άνετα να ξεχυλώσει, να ανοίξει. Η τάση δε που δημιουργείται από τους μύες που υπάρχει το προτέρων εκεί πέρα, είναι επίσης ένας παράγοντας να προκύψει μια μεταχειρητή κοιλιοκύλη, και έτσι λοιπόν μετά από ένα χειρουργείο μπορεί να προκύψει μια κύλη με αυτούς τους μηχανισμούς που προανέφερα. Πόσο πιθανό είναι να αναπτυχθεί μια μεταχειρητική κοιλιοκύλη και ποιοι ασθενείς κινδυνεύουν? Φαντάζομαι δεν κινδυνεύουν όλοι. Λοιπόν, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο μετά από ανοιχτά χειρουργία στην κοιλιά και ιδιαίτερα μετά από επιμήκυση τομής, από κάθετες τομές, συνήθως στη μέση γραμμή. Λιγότερο πιθανό είναι μετά από μια λαπροσκοπική επέμβαση, όπου έχουμε μικρές τρυπούλες, μπορούμε πολύ εύκολα να φανταστούμε ένα ύφασμα, σχίζεται πιο εύκολα όταν έχει ένα μεγάλο έλλειμμα, από ότι όταν έχει μικρό έλλειμμα. Και η επούλωση λαπαροσκοπικά γίνεται και πιο γρήγορα, φαντάζομαι, από ό,τι μετά. Ναι, βέβαια. Πιο γρήγορα, και ακόμα και αν χρειαστεί, θα μπορεί να αναφερθούμε παρακάτω, αν χρειαστεί να κλείσουμε μια κύλη μετά από μια λαπαροσκοπική επέμβαση, πολλές φορές χρειάζεται μόνο ένα ράμα χωρίς πολύπλοκες επεμβάσεις. Τώρα, μετά από ανοιχτά χειρουργία, αναφέρει στη βιβλιογραφία ότι το 1 τέταρτο με το 1 τρίτο των ασθενών θα εμφανίσουν μια μεταχειρητική κοιλιοκύλη στην πορεία της ζωής τους. Οι παράγοντες κινδύνου γενικά για τις κύλες μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε, να τις βάλουμε σε δύο ομάδες. Η μία έχει να κάνει με την αύξηση της πίεσης ενδοκοιλιακά. Καταστάσεις που οδηγούν σε αυτή την αύξηση της πίεσης είναι η παχυσαρκία, όπως μπορούμε πολύ καλά να φανταστούμε, χρόνιος βήχας, χρόνια βροχίτιδα, κρίσης άσματος ή όταν ασθενείς φτερνιστεί, και η έντονη σωματική άσκηση. Πολλές φορές έχονται ασθενείς, μας λένε γιατρέ, μετακόμισα, σήκωσε ένα βάρος, μια καναπέ και πετάχτηκε ένα μπαλάκι εκεί που έχω χειρουργηθεί. Είναι πολύ συνηθισμένη ιστορία. Τώρα, η δεύτερη κατηγορία των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση μιας κύλης γενικώς και όχι μόνο των μεταχειρητικών κυλών είναι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των απονευρώσεων που προανέφερα από την ανατομία, που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από συνθετικό ιστό. Ο βασικός παράγοντας είναι η ηλικία. Μπορούμε να φανταστούμε, τα ρούχα μας, το ύφασμα είναι πιο γερό όταν είναι καινούργιο το ρούχο, όταν περάσουν πολλά χρόνια εξασθενεί και σκίζεται πιο εύκολα. Έτσι, σε μεγάλες ηλικίες ασθενείς είναι πιο εύκολο να εμφανιστεί μια κύλη. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δύναμη των απονευρώσεων και του κοιλιακού τυχώματος είναι το κάπνισμα. Βλάπτει το συνδετικό ιστό, άρα βλάπτει και το κοιλιακό τύχωμα. Καπνιστές, οι ακαπνιστές αποκτάνε εύκολα κύλες. Παθήσεις όπως ο ζαχαρώδης διαβήτης, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, οι οποίοι επίσης σαν όσοι επηρεάζουν την ποιότητα συνθετικού ιστού, και τέλος, από τις συνηθισμένες παράγοντες κινδύνου, είναι τα γνωστά σε όλους μας γονίδια, μια γενετική προδιάθεση. Όπως όλοι μας δεν έχουμε το ίδιο ύψος ή τα ίδια χαρακτηριστικά προσώπου, έτσι όλοι μας δεν έχουμε την ίδια καλή ή κακή ποιότητα συνθετικού ιστού γενικώς, αλλά και στο κοιλιακό τείχωμα, εξού και κάποιοι άνθρωποι έχουν την τάση εκκινητής να αποκτούν κύλες. Τώρα, για τις μεταχειρητικές κοιλιοκύλες υπάρχει ο παράγοντας χειρουργείο. Όσο πιο μεγάλη η τομή, τόσο πιο πιθανό να αναπτυχθεί κύλη. Όταν οι τομές είναι κάθετες και όχι εγκάρσιες, τότε στατιστικά η πιθανότητα να αναπτυχθεί κύλη είναι πολύ μεγαλύτερη και παίζουν επίσης μεγάλο ρόλο και η μεταχειρητική πορεία. Είπα στην αρχή ότι μετά από ένα χειρουργείο ένα στους τέσσερις ασθενείς αναπτύξει μια κύλη. Αν αυτό το χειρουργείο επιπλακεί με μια επιμόνηση τραύματος, μια διαποίηση ή μια εξπλάχνωση που πρέπει να ξαναχειρουργήσουμε, αυτοί οι ασθενείς σχεδόν σίγουρα θα αποκτήσουν μια κύλη. Γιατί και πότε μπορούμε να χειρουργήσουμε μια μεταχειρητική κοιλιοκύλη, ποιες είναι οι ενδείξεις και ποιες είναι οι ενδείξεις? Λοιπόν, η μόνη θεραπεία για μια κύλη είναι η χειρουργική θεραπεία.
Πολλές φορές έχονται ασθενή και μας ρωτάνε, εδώ να το διευκρινίσουμε την αρχή, γιατρέ, αυτό δεν θα μαζευτεί, δεν θα μικρύνει. Δυστυχώς όχι. Μια κύλη είτε μπορεί να μείνει σταθερή αν ο ασθενής είναι τυχερός, δηλαδή να μην μεγαλώσει ή να μην δώσει συμπτώματα, να μην πονέσει ή να μην μας δώσει μια επιπλοκή. Ή το πιο πιθανό είναι να επιδεινωθεί, να μεγαλώσει ή να δώσει συμπτώματα. Κάποια μέτρα συντηρητικά όπως ζώνες και κυλεπίδεσμοι είναι προσωρινά για να κερδίσουμε χρόνο σε κάποιους ασθενείς που θέλουμε να χειρουργήσουμε προγραμματισμένα στην πορεία. Τώρα, γιατί χειρουργούμε μια κύλη και μάλλον πότε χειρουργούμε μια κύλη. Μια κύλη τη χειρουργούμε όταν δεν υπάρχει αντένδειξη, όταν ο ασθενής είναι δυνατόν να χειρουργηθεί πάντα. Πότε χειρουργούμε. Χειρουργούμε σε επίγουσες καταστάσεις, όταν υπάρχει μια περίσφυξη, όταν για παράδειγμα αυτό που λέμε σε απλά ελληνικά έχει στρίψει το έντερο μέσα στην κύλη, οπότε εδώ έχουμε μια απόφραξη του εντέρου και μπορεί να οδηγηθεί σε μια νέκρωση του εντέρου. Εδώ μιλάμε για μια επίγουσα κατάσταση, ο ασθενής πρέπει να οδηγηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα στο χειρουργείο. Ή αν είναι κάποιος τυχερός, μπορούμε να ανατάξουμε την κύλη όταν έχει περισφυχτεί και τότε έχουμε κερδίσει 1 με 2 ημέρες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο, γιατί η κύλη θα ξαναβγεί και με μεγάλη πιθανότητα να ξαναπερισφυχτεί. Και αυτή τη φορά μην είναι τόσο τυχερός. Ευτυχώς όμως η πλειοψηφία των ασθενών που μας έρχονται στο ιατρείο δεν είναι επίγουσες στις καταστάσεις, σε μια περίσφυξη, αλλά ασθενείς που έχουν μια κύλη που την έχουν μήνες ή και χρόνια. Και τώρα πρέπει να δούμε πότε είναι το πιο κατάλληλη στιγμή να χειρουργήσουμε. Σχετικές λοιπόν ενδείξεις χειρουργείου που μας οδηγούν στον προγραμματισμό είναι όταν η κύλη μεγαλώνει. Αλλάζει σχήμα. Αλλάζει σχήμα, αλλάζει και το μέγεθος, το βασικό. Έχουμε ένα ασθενή ο οποίος έχει χειρουργηθεί για καρκίνο του παχαίου εντέρου για παράδειγμα και μετά από 1 μήνα, 2 εμφανίζει μια κύλη. Αλλά μένουν να κάνει τη χημοθεραπεία. Αυτός ένα ασθενή, του λέμε τη στιγμή που δεν έχει συμπτώματα, να περιμένει, να κάνει τις χημοθεραπείες του, αλλά τον παρακολουθούμε. Δεν τον αφήνουμε να μας ξεφύγει. Σε 3 μήνες, σε 6 μήνες, του λέμε να ξαναρθεί, να δούμε αν η κύλη είναι σταθερή και αν ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα. Ένας άλλος λόγος που οδηγούμε στο χειρουργείο είναι όταν ο ασθενής πονάει στην περιοχή της κύλης. Πολλές φορές, βέβαια, ειδικά οι νεαρότεροι ασθενείς που είναι πιο δραστήριοι, πονάνε στη μέση, επειδή χάνεται η ισορροπία των δυνάμεων ανάμεσα στην κοιλιά και στους μύες της ράχιος, οπότε έχω και μας λένε πονάει η μέση μου και η αιτία είναι η κύλη τους. Άλλοι λόγοι να χειρουργήσουμε είναι η μείωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Μια κύλη δεν πονάει μόνο ή δεν μεγαλώνει μόνο, μπορεί να εμποδίσει την κίνηση. Ένας μεγάλος ασθενής που του αρέσει να πηγαίνει στον κήπο, να κάνει, δεν μπορεί να το κάνει πλέον αυτό το πράγμα. Ασθενής που δουλεύει στα χωράφια, που κάνει μια χειρονακτική εργασία, δεν μπορεί να δουλέψει. Ένας ασθενής που το άρεσε να ασκείται, δεν μπορεί να ασκηθεί. Είναι λοιπόν ένας σημαντικός λόγος να χειρουργήσουμε αυτόν τον ασθενή. Και τέλος, αισθητικοί λόγοι και ψυχολογικοί λόγοι. Υπάρχουν άνθρωποι που ντρέπονται. Δεν μπορούν να ανοίξουν την εικόνα αυτή του σώματός τους, να προέχει κάτι στην κοιλιά τους, δεν πάνε για μπάνια το καλοκαίρι. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να χειρουργηθούν εάν δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη. Για να ενημερώσουμε για τον κόσμο, γιατί μπορεί να υπάρχει μια μικρή κύλη στην κοιλιακή χώρα, αλλά υπάρχουν και κύλες πάρα πολύ μεγάλες και δύσμορφες που επηρεάζουν πολύ την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Αυτές οι κύλες είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα και εδώ χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση προσέγγιση. Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση, γιατρέ μου. Οι τρόποι αντιμετώπισης ποιοι είναι για τη μετεγχειρητική κύλη? Καταρχήν, όπως είπαμε, είναι χειρουργικός ο τρόπος αντιμετώπισης. Και υπάρχει ένας τριπλός στόχος όταν χειρουργούμε μια κύλη, ειδικά μια μετεγχειρητική κυλιοκύλη, και πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Πρώτον, το χάσμα, η τρύπα πρέπει να κλείσει. Κατά δεύτερον, αυτό πρέπει να γίνει με το όσο δυνατόν μικρότερες, εάν καθόλου επιπλοκές. Και τρίτον, η κύλη αυτή δεν πρέπει να επανέλθει. Δεν πρέπει να έχουμε υποτροπή της κύλης. Πώς μπορούμε να χειρουργήσουμε μια κύλη? Εσείς είστε ειδικός σε αυτό και κάνετε και μια καινούργια τεχνική, έμαθα εκεί στο ESO. Να μας πείτε κουβέντες. Θα φτάσουμε και σε αυτό, ναι. Λοιπόν, καταρχήν μια κύλη μπορεί να χειρουργηθεί με ένα απλό ράμα. Απλώς κλείνουμε την τρύπα. Δυστυχώς είναι η μειοψηφία των περιπτώσεων. Γενικά διεθνώς επιτρέπεται μια κύλη που έχει ένα κενό 2-3 εκατοστά να την κλείσουμε ένα ράμα. Μεγαλύτερες κύλες πρέπει να τοποθετήσουμε πλέγμα.
Και εδώ μπορώ να αναλύσω περισσότερο, γιατί οι τεχνικές με το πλέγμα είναι αυτές που είναι και πιο δύσκολες και πιο απαιτητικές. Πώς χειρουργούμε μια κύλη με πλέγμα? Μπορούμε να χειρουργήσουμε λαπαροσκοπικά, μπορούμε να δείξουμε την εικόνα, όπου με 2 έως 6 μικρές τομές των 5, 10 χιλιοστών, στο ΕΣΟ Θεσσαλίας έχουμε και εργαλεία των 3 χιλιοστών, μπορούμε να κλείσουμε το χάσμα από μέσα και να τοποθετήσουμε ένα πλέγμα, το οποίο πλέγμα θα βοηθήσει στην στερεοποίηση του κυλιακού τυχώματος, ώστε να μην επανέλθει η κύλη. Πλέον η ερώτηση που υπήρχε για πολλά χρόνια, το αν η λαπαροσκοπική χειρουργική όσον αφορά τις μετεχειρητικές κυλιοκύλες είναι καλύτερη από την ανοιχτή χειρουργική, έχει δοθεί με πάρα πολλές συγκριτικές μελέτες και μεταναλύσεις, όπου μπορούμε και όποιος μπορεί να χειρουργήσει μια κύλη λαπαροσκοπικά, καλό είναι να χειρουργεί λαπαροσκοπικά. Δεν υπάρχει debate πάνω σε αυτό το θέμα πλέον. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, οι πολύ μεγάλες κύλες, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί πάρα πολλές φορές και για κύλες, αυτοί οι ασθενείς ίσως, όχι ίσως, δεν πρέπει να επιδιώκονται λαπαροσκοπικά. Τώρα, για την ανοιχτή χειρουργική, μπορούμε να δείξουμε τη δεύτερη εικόνα, μπορεί κάποιος να το φανταστεί, μπαίνουμε ακριβώς στην παλιά ουλή που είχε χειρουργηθεί και προηγουμένως ασθενής, και η αρχή είναι να κλείσουμε το κοιλιακό τείχωμα ενισχύοντάς το με ένα πλέγμα. Μπορούμε να δείξουμε την επόμενη εικόνα όπου δείχνει τις διάφορες θέσεις που μπορεί να τοποθετήσουμε ένα πλέγμα. Πλέον η σύγχρονη χειρουργή κυλών προτείνει την τοποθέτηση του πλέγματος μέσα στο κοιλιακό τείχωμα χωρίς να έχει επαφή με τα σπλάχνα ή να έχει επαφή με το δέρμα. Όπου αυτό μπορεί να είναι δυνατό να γίνεται και όσοι μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Με τη λαπαροσκοπική χειρουργική και με τις πιο απλές τεχνικές μπορούμε να κλείσουμε μια κύλη όπως μπορούμε να δείξουμε στην επόμενη εικόνα. Είναι μια κύλη που δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον σε ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το πεδίο, το τομέα της χειρουργικής. Τι γίνεται όμως με την επόμενη εικόνα? Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε μια πολύ μεγάλη κύλη, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το χάσμα εδώ δεν είναι 8 ή 10 εκατοστά ή 6 εκατοστά. Μιλάμε για μια ασθενή που είχε ένα χάσμα, ένα κενό στο κοιλιακό τείχωμα της τάξης των 22 εκατοστών. Που είναι συχνό αυτό το φαινόμενο? Ευτυχώς όχι πολύ συχνό. Πιο συχνό είναι η προηγούμενη εικόνα. Αλλά αυτή είναι η ασθενή που ταλαιπωρείται περισσότερο. Είτε επειδή δεν το χειρουργούμε, κάποιοι άνθρωποι φοβούνται το χειρουργείο, επειδή οι ασθενείς ήδη δεν συνεργάζονται ή επειδή δεν υπάρχει η γνώση της και την κατάλληλη αντιμετώπιση. Αυτά τα γενικά ο εφιάλτης του χειρουργού που ασχολείται με τις κύλες είναι αν μπορέσει να κλείσει το κενό. Όπως είπαμε, ο πρώτος στόχος είναι να κλείσουμε το κενό. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε το πλέγμα σαν μια γεφύρωση ανάμεσα στο κενό. Ανάμεσα στο κενό. Σαν αντικατάσταση του κοιλιακού τυχώματος, το λεγόμενο bridging στην αγγλική βιβλιογραφία, όπως αναφέρεται. Αυτές οι τεχνικές έχουν αυξημένο ποσοστό, όταν αναγκαζόμαστε να χειρουργήσουμε έτσι, υπάρχει ένα αυξημένο ποσοστό υποτροπής και πολύ μεγάλο ποσοστό άμεσων μεταχειρητικών επιπλοκών. Οπότε το αποφεύγουμε. Και εδώ έχουμε στη φαρέτρα μας διάφορες τεχνικές. Και εδώ μπαίνουμε πλέον στην προηγμένη χειρουργή των κυλών και όχι στην κλασική, στην απλή χειρουργή των κυλών, όπου έχουμε τις τεχνικές του διαχωρισμού των ανατομικών στοιχείων του κοιλιακού τυχώματος. Μπορούμε να δείξουμε την επόμενη εικόνα. Η αρχή είναι απλή, αλλά η πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκμεταλλευόμενη την ανατομία του κοιλιακού τυχώματος, κυρίως των πλαγίων μερών του κοιλιακού τυχώματος, προσπαθούμε να διαχωρίσουμε κάποια μέρη ώστε να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε το κοιλιακό τείχωμα και να το κλείσουμε, να το ράψουμε στη μέση χωρίς να υπάρχει το λεγόμενο bridging. Έχουν περιγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες πολλές τεχνικές. Ευτυχώς 2 έχουν κυριαρχήσει και λέω ευτυχώς γιατί οι άλλες δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Και εδώ θα το ξαναπώ ότι μιλάμε πλέον για δύσκολες τεχνικές οι οποίες χρειάζονται τη βαθιά γνώση, μπορούμε να δείξουμε την επόμενη εικόνα, του πραγματικού προβλήματος για τις κύλες του κοιλιακού τυχώματος. Είναι η ανατομία, η πραγματική ανατομία του κοιλιακού τυχώματος,
στις προηγούμενες εικόνες είναι μια απλούστευση με μυς και με τους μυς και τις απονευρώσεις. Τώρα μπορούμε να δούμε ότι η κοιλιά, το κοιλιακό τείχομα, έχει πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολλά τροφοφόρα αγγεία και πρέπει να είναι καλό κανείς γνώσης της πορείας αυτών των στοιχείων, να μην τα καταστρέψει, να τα σέβεται και να γνωρίζει καλά τις τεχνικές οι οποίες προστατεύουν αυτές τις δομές. Και έτσι λοιπόν με αυτές τις τεχνικές μπορούμε μεγάλες κύλες να τις κλείσουμε με πολύ καλά αποτελέσματα. Με ελάχιστο επεμβατικό τρόπο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ελάχιστοι επεμβατικοί τρόποι, δηλαδή ακόμα και λαπαροσκοπικές τεχνικές, αλλά σε πολύ περιορισμένο αριθμό ασθενών. Γενικώς σε αυτές τις περιπτώσεις χειρουργούμε ανοιχτά, αλλά οι τεχνικές που έχουν κυριαρχήσει του πρόσωπου και του πίσω διαχωρισμού των στοιχείων του κοιλιακού τειχώματος, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις υποτροπές, πολύ λίγες υποτροπές και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τις μειωμένες μετεχειρητικές επιπλοκές. Ειδικά με τις σύγχρονες, ακόμα πιο σύγχρονες τεχνικές, όπου δεν δημιουργούν μεγάλο τραύμα στο κοιλιακό τείχωμα. Το ταξίδι όμως δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν ακόμα πιο δύσκολες κύλες, ακόμα και σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, όπου χειρουργούνται κατ' εξοχήν ασθενείς με τόσο δύσκολες βαριές κύλες, αναφέρεται ότι ένα 10% των ασθενών πάλι δεν κλείνει κοιλιά. Πάλι πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα με ένα πλέγμα. Ή η ανατομία είναι τόσο καταστραμμένη από προηγούμενα χειρουργία ή προσπάθειες να κλείσουμε μια κύλη, που ακόμα προσπαθούμε να αποφύγουμε ακόμα και αυτές τις σύγχρονες τεχνικές, τις πολύπλοκες τεχνικές, γιατί η ανατομία έχει αλλοιωθεί. Οπότε δεν ξέρουμε τι μπορούμε να σώσουμε και τι δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Εδώ λοιπόν κάποιοι κύριοι ήρθαν και βρήκαν και σκεφτήκανε πού είναι το πρόβλημα. Για ποιο λόγο όταν θέλουμε να κλείσουμε μια κύλη στη μέση, που είναι συνήθως το μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν κλείνει. Και είδαν και μελετήσανε ότι το πρόβλημα είναι ότι οι λοξοί μύες, οι δεξιοί και αριστεροί, όταν έχουν χάσει την αγκίστρωσή τους στη μέση, τραβιούνται προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Κλείνουν, ανοίγουν το κοιλιακό. Ακριβώς. Και γίνονται, συρρυκνώνονται, πιο βραχαίνουν και παχαίνουν. Και γίνονται πιο και όταν δύνατε. Προσπαθούμε να τραβήξουμε, αντιθέτως, γίνονται πιο ισχυροί. Δεν τους βλέπεις ότι είναι πιο παχύ. Αντιστέκονται. Αντιστέκονται στην τάση να τους αναφέρει στη μέση. Και εμπνεώμενοι από διάφορα θέματα και διάφορες τακτικές, εδώ μπορούμε να δείξουμε την επόμενη εικόνα, και συγκεκριμένα από την αλλεντική νευροτοξίνη, το γνωστό σε όλοι μας Botox. Εφαρμόζεται το Botox και σε αυτή την περίπτωση? Εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις στην ιατρική και όχι μόνο για ασθεντικούς λόγους. Όχι μόνο. Οι νευρολόγοι το χρησιμοποιούν κατ' εξοχήν στις σπαστικές νευροπάθειες, όπου εγχύουν Botox στους μυς που έχουν τη σπαστικότητα και στους ασθενείς πλέον είναι λειτουργικός. Εμπνεώμενοι λοιπόν από αυτό, είπα να το χρησιμοποιήσουμε και στην χειρουργική των κοιλών με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οι μύες παραλύουν για 4-6 μήνες. Ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα, πέρα ίσως από μια χαλάρωση της κοιλιάς του, το οποίο είναι και το επιθυμητό. Να μπορέσουμε να κλείσουμε. Να αποσυμφορηθεί. Και ίσως να μην μπορούν να βήξουν δυνατά κτλ. Ο τρόπος που χορηγείται το Botox στο κοιλιακό τείχωμα, μπορούμε να δείξουμε την επόμενη εικόνα, είναι πάρα πολύ απλός. Υπό υπερχογραφικό έλεγχο, με άμεση όραση, στοχεύουμε τους τρεις μύες τους λοξούς, εγχύουμε το φάρμακο και μετά από 4-6 εβδομάδες όταν έχουμε το μέγιστη επίδραση του φαρμάκου, μπορούμε να χειρουργήσουμε. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Όσοι έχω δημοσιεύσει δείχνουν 0% υποτροπή με ένα follow-up μέχρι 2 χρόνια και σε πάρα πολλές περιπτώσεις εκεί που θα έπρεπε να γίνει ένας διαχωρισμός των ανατομικών στοιχείων, με μια απλό χειρουργείο σύγκλησης και με πλέγμα, μπορούμε να έχουμε αντιμετώπιση της κύλης. Με μειωμένη νοσηρότητα και μειωμένο ποσοστό υποτροπών, όπως προείπα. Η αποθεραπεία μετά του ασθενούς πόσο διαρκεί? Μετά από ένα χειρουργείο κοιλών. Ναι, μπορεί να γυρίσει στις καθημερινές τους συνήθειες, γιατί πιο πολύ αυτό φοβούνται, ότι θα απευθυνθούν σε εσάς, θα κάνουν ένα χειρουργείο, ναι. Δεν ξέρουν πότε θα μπορέσουν να γυρίσουν στη δουλειά τους, είναι ανέμακτη αυτή η τεχνική, θα έχουν αίματα, θα πονάνε. Αυτές είναι βασικές ερωτήσεις που όταν μπορέσουμε να χειρουργήσουμε με μικρές τομές, λαπαροσκοπικά, ακόμα και τις πολύπλοκες κύλες, όπου μας επιτρέπεται, οι επιπλοκές είναι ελάχιστες. Τώρα, στο ανοιχτό χειρουργείο, τα ανοιχτά χειρουργεία είναι μεγάλα χειρουργεία που κρατάνε αρκετές ώρες, αλλά αν γίνουν σωστά, ο ασθενής
πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγες μέρες πάει σπίτι του, 2-3-4 μέρες. Για κάποιες, γύρω στις 10-15 μέρες, είναι λίγο περιορισμένος, γιατί ήταν ένα μεγάλο χειρουργείο. Έχουμε αλλάξει την ανατομία του κοιλιακού του τυχώματος. Σε γενικές γραμμές όμως μπορούμε να πούμε ότι μετά από 4-6 εβδομάδες ο ασθενής μπορεί να επανέλθει στις προηγούμενες δραστηριότητές του. Βέβαια, αυτό πρέπει να το πούμε σε μια κύλη, σε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια συνηθισμένη, μια απλή περίπτωση, μη επιπλεγμένη κύλη. Τώρα, ασθενείς οι οποίοι έχουν πολλαπλές κύλες, πολλαπλά χειρουργία, εκεί πέρα δεν θα, με μεγάλη πιθανότητα δεν θα επανέλθουν στην πρώτου χειρουργείο κατάστασή τους, αλλά η ποιότητα ζωής τους, και αυτός είναι ο βασικός στόχος ενός χειρουργείου, θα βελτιωθεί δραματικά. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ερωτηματολόγια αυτών των ασθενών. Το πόσο ικανοποιημένοι είναι όσον αφορά την ποιότητα ζωής που έχουν και τις δραστηριότητες που έχουν σε σχέση με τη ζωή τους πριν το χειρουργείο, πριν την υποκατάσταση της κύλης τους. Κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Με διαφωτίσατε με όλες τις νέες τεχνικές που υπάρχουν για τη μετεγχειρητική κύλη. Γιατί εγώ που είμαι και στον κλάδο, ούτε γνώριζα για τον Botox, ούτε για τον διαχωρισμό διαμερισμάτων που ακούσαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Απλώς να αφήσουμε ένα μήνυμα. Θα ήθελα στον κόσμο, υπάρχει κόσμος εκεί έξω που ταλαιπωρείται, που είτε φοβούνται, όπως είπατε κι εσείς, ένα χειρουργείο, μεγάλο χειρουργείο κυλών, είτε δεν κατευθύνονται σωστά, πλέον σχεδόν για τα πάντα, για όλες τις κύλες, οποιαδήποτε θέση, οποιαδήποτε πληγό και να έχουν, υπάρχει μια λύση, αρκεί να απευθύνουν στους ειδικούς. Αυτό είναι και έτσι μπορούν να πάσουν τα λιπορούντα. Αυτό είναι και το μήνυμα εδώ της εκπομπής. Μάλιστα. Σε κάθε επεισόδιο πρέπει να απευθυνθούμε στους ειδικούς, να μην αφήσουμε τα προβλήματά μας να μας ταλαιπωρούν και να χαλάνε την καθημερινότητά μας. Για όλα υπάρχουν λύσεις και ο ειδικός άνθρωπος για να λύσει οποιοδήποτε θέμα υγείας μας αφορά. Εμείς μπορούμε να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να είμαστε ξανά κοντά σας. Το κτηματομεσητικό γραφείο B. Pappas είναι μέλος του ελληνικού δικτύου B. Real Estate με 25 γραφεία σε όλη την Ελλάδα και ένα επιτελείο 150 συμβούλων ακίνητης περιουσίας. Η B. Pappas, ξεπερνώντας τα στενά όρια του μεσητικού γραφείου, σας παρέχει στοχευμένα, εύκολα και γρήγορα ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών. B. Pappas, στη Λάρισα. Ουζερή Αφροδίτη, στα παλιά του Βόλου. Ελάτε να απολαύσετε τους παραδοσιακούς μεζέδες όλους στα Κάρβουνα. Ποικιλία μεζέδων και φρέσκα ψάρια θα βρείτε ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα πιάτα. Σας περιμένουμε. Hemp Oil Natural Products
είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ειδικεύεται στην πώληση συσκευασμάτων καναμπιδιόλης. Η σειρά προϊόντων αποτελείται από έλαια, σταγόνες, κάψουλες, κρυστάλλους, υπόθετα, λιφές και σαμπουάν, τα οποία έχουν σαν βάση την καναμπιδιόλη. Η καθημερινή χρήση φυτικών προϊόντων, όπως η κάναβη, προσφέρει ισορροπία και πολλά ωφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό. Σκοπός της εταιρείας Hemp Oil είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους καταναλωτές της. Η διαχρονική αξία του παλιού επίπλου. Επιλέξτε από τη μεγάλη ποικιλία μας την αντίκα που ταιριάζει στο χώρο σας. Σερβίτσια φαγητού, διακοσμητικά και σπάνια αντικείμενα σας περιμένουν. Αντίκες Φλόρος, δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. Χειροποιεί το μοναδικό έπιπλο, στη διάσταση που θέλετε και στο χρώμα της επιλογής σας. Έπιπλο Κοντού Νικολουζάκη, 5 χιλιόμετρο Λάρισας Φαλάνης. Γίνε θελοντής διασώστης στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Δώσε λίγο από το χρόνο σου. Μάθε πώς μπορείς να σώσεις μια ζωή. Έλα να εκπαιδευτείς σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διασώστης με σκύλο. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Μην μείνεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής. We'll be right back.
Γεια σας. Είμαι διαιτολόγος, διατροφολόγος, συνεργάτης του Ιασό Θεσσαλίας και σήμερα με τη βοήθεια του ΣΕΦ θα σας δείξουμε την πρόταση του μενού που προσφέρουμε στους ασθενείς με καρδιακιακά νοσήματα. Τα καρδιακιακά νοσήματα αποτελούν μία ομάδα παθήσεων που οφείλεται στην αρτηριοσκλήνηση και που προσβάλλουν κυρίως τα αγκεία της καρδιάς, του εγκεφάλου και των κάτω άκρων. Ορισμένοι από τους παράγοντες που εντείνουν στην αύξηση της πιθανότητας καρδιακιακών νοσημάτων είναι η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερχολυστερολεμία, το κάπνισμα, το φύλλο και το οικογενειακό ιστορικό. Φαίνεται όμως πως και η μειωμένη φυσική δραστηριότητα, καθώς σε συνδυασμό με το στρες και το άγχος, εντείνουν στο να αυξηθεί η πιθανότητα καρδιακιακών νοσημάτων. Ο ρόλος της διατροφής στα καρδιακιακά νοσήματα είναι πάρα πολύ σημαντικός, ένας από τους πιο σημαντικούς διατροφικούς στόχους που ουσιαστικά και εμείς συμπεριλαμβάνουμε προκειμένου να διαμορφώσουμε το πλάνο διατροφής που θα δείτε στη συνέχεια, είναι ο ασθενής να εστιάσει στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους, το οποίο φυσικά θα μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακιακών νοσημάτων, αλλά και θα βελτιώνει τους παράγοντες κινδύνου. Πριν περάσουμε στο δίσκο, στον οποίο θα δείξουμε το πρόγραμμα στο οποίο προσφέρουμε, το πρόγραμμα διατροφής στον οποίο προσφέρουμε στους ασθενείς μας, θα σας θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε ορισμένες συμβουλές και tips, τα οποία είναι καλό να γνωρίζετε. Ο ασθενής που πάσχει από καρδιακιακά νοσήματα είναι καλό να ακολουθεί ένα πλάνο διατροφής μεσογειακού τύπου, το οποίο φυσικά θα του επιτρέπει να καταναλώσει τροφές οι οποίες θα είναι χαμηλά σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, προκειμένου να μειώσει την LDL χοληστερίνη του και να αυξήσει την καλή χοληστερόλη. Έτσι, επιλέγει τροφές όπως ξηρούς καρπούς, αβοκάντο, ελαιόλαδο, αλλά και το ψάρι, το οποίο είναι πολύ καλό γιατί είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Δεύτερον, ο ασθενής που πάσει από καρδιακιακή δυσλειτουργία θα πρέπει να καταναλώνει άφθονα φρούτα και λαχανικά της τάξης στους 5 με 6 μερίδες την ημέρα, καθώς προσφέρουν απαραίτητες βιταμίνες και λιχνοστοιχεία, αλλά και φυτικές ίνες. Τρίτον, η κατανάλωση σπρίων αλλά και τροφών ολικής αλέσεως όπως δημητριακά, βρώμη, κρίθινα παξιμάδια, ζέας, πολύσπορα, τροφές δηλαδή που περιέχουν βιταμίνη B1, B6, φιλικό οξύ και όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος B, είναι πολύ καλό να καταναλώνεται μέσα στην ημέρα. Το αλάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφεύγεται, καθώς οι ασθενείς που εμφανίζουν συνοσηρότητα με βλάβη του νευρού αλλά και με αυξημένη υπέρταση θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω. Τέλος, το αλκοόλ είναι πολύ σημαντικό, καθώς θα πρέπει να περιοριστεί στη μία φορά την εβδομάδα, εκτός και αν είναι επιλογή κρασιού, όπου λόγω των αντιοξειδωτικών του μπορεί να καταναλώνεται και μία φορά την ημέρα. Τέλος, σίγουρα ασθενής θα πρέπει να παραμείνει πιστός στο ένα γλυκό την εβδομάδα, καθώς έτσι θα διατηρήσει το βάρος του σε φυσιολογικά επίπεδα. Να μην ξεχάσω να αναφέρω πως και η φυσική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς και θα πρέπει να υπάρχει μέσα στην ημέρα του σε μία ήπια μορφή. Όπως βλέπουμε στο δίσκο, έχουμε συμπεριλάβει το κοτόπουλο, στήθος κοτόπουλο, έχουμε αφαιρέσει την πέτσα, το οποίο είναι ψητό ή βραστό, σίγουρα όχι τηγανιτό, συνοδεύοντας το μερίζι, το οποίο περιέχει λαχανικά και είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, αλλά και βιταμίνες συμπλέγματος Β1. Σίγουρα, επειδή έχουμε περιορίσει το αλάτι, έχουμε προσθέσει το λεμόνι για να δώσουμε μία έξτρα γεύση στο πιάτο μας. Συνοδεύουμε πάντα με σαλάτα, η οποία είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση λάχανο καρότο, αλλά έχουμε προσθέσει και τη σταφίδα με το μήλο, που είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, σίγουρα το ελαιόλαδο και το πολύσπορο το ψωμί. Τέλος, προσθέτουμε το γιαούρτι σαν επιδόρπιο με το φρούτο μας, το οποίο είναι φυσικά σαν γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά. Κλείνοντας, αυτός ήταν ο δίσκος μας, ο οποίος προσφέρουμε στους ασθενείς με καρδιακιακά νοσήματα. Επομένως, θέλω να ευχαριστήσω τον σεφ, τον κύριο Τσούτσιο, που επιμελήθηκε και προετοίμασε τα γεύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.